Τώρα να συνδεθούμε μέσω Skype με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός και πρόεδρο του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, Βασίλη Κορκίδη. Κύριε Κορκίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μαλαβελίδη. Να είστε καλά. Εύχομαι υγεία. Όλοι μας. Είδαμε ότι τα κρούσματα ξεπέρασαν και το πράγμα των 2.000 και πλέον ανησυχούμε όλοι πολύ περισσότερο από πριν. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτή τη λέλαπα του δεύτερου κύματος. Και το υγειονομικό κομμάτι είναι μόνο το πρώτο σκέλος, γιατί μετά είναι και το οικονομικό. Η πίεση, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, η πίεση στην ελληνική επιχειρηματικότητα, στους εργαζόμενους είναι τεράστια. Σήμερα ακούσαμε 9 μέτρα από τον Υπουργό Οικονομικών και θα ήθελα το πρώτο σχόλιο σας. Ναι, έχετε δίκιο ότι η οικονομία ήταν και στις 4 βαθμίδες ήταν πάνω από το κόκκινο και στις 2 ζώνες είναι η τρίτη ζώνη. Νομίζω ότι εμείς έχουμε ξεπεράσει και τα όρια των αντοχών μας και των δυνατοτήτων μας, θα έλεγα. Ανησυχώ πάρα πολύ για τις επιχειρήσεις που αναγκάζονται να κλείσουν τον επόμενο μήνα και δεν ξέρουμε αν θα περιοριστεί στον μήνα. Το εύχομαι ειλικρινά και θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ να βρω μέτρα πραγματικά στήριξης στο να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτές οι επιχειρήσεις μετά το μήνα. Γιατί καλούνται μετά από μικρό χρονικό διάστημα, 6 μηνών, να ξανακλείσουν, να στείλουν τη λειτουργία τους. Και έχουμε το παράδειγμα των 206.000 επιχειρήσεων που έκλεισαν στο πρώτο lockdown, ότι 6-7 μήνες μετά δεν μπορούν όχι μόνο να ορθοποδήσουν, κινούνται με μείον 40% του τζίρου τους. Φανταστείτε λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες καλούνται να ξανακλείσουν, πότε μπορούν πραγματικά να αναπληρώσουν όλες αυτές τις ζημιές, πώς μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, έστω και αν αναστέλλονται μέχρι τον Απρίλιο του 2021, και πώς θα επαναλειτουργήσουν μέχρι να δοθεί μια λύση στην περιπέτειά μας, που δεν φαίνεται να είναι πολύ σύντομη. Κύριε Κορκίδη, εδώ πέρα βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν χρειάζεται να ξανακλείσουν οι επιχειρήσεις, αλλά και το διάστημα που άνοιξαν ήταν με πολύ χαμηλό τζίρο, με πολύ χαμηλές πτήσεις. Είδαμε την καταναλωτική δύναμη να έχει πέσει κατακόρυφα. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, φτάνουν αυτά τα μέτρα? Γιατί πολλοί λένε ότι έτσι όπως πάμε τώρα, οδηγούμαστε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μικρομεσαίων ειδικά που παλεύουν με νύχια και με δόντια να κρατηθούν στην επιχειρηματική ζωή τους, να χάνουν αυτή τη μάχη. Κύριε Μαραβελίδη, θα σας μιλήσω όπως πάντα ξέρετε πάρα πολύ καλά, με πάσα ειλικρίνεια, και θα σας πω ότι οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Οι αριθμοί λένε την πραγματικότητα στην προκειμένη περίπτωση. Το οκτάμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, από τα 191 δισεκατομμύρια κύκλου εργασιών που είχαμε το 2019, πέσαμε στα 160. Είχαμε απώλειες 31 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τζίρο μας. Σε αυτό το 31 δις έχουν προσθεθεί ήδη τα 4 δις του Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι τελευταία μέρα του Οκτωβρίου και τα μαντάτα δεν θα είναι καθόλου καλά. Και τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει είναι 24 δις. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ποσών και νομίζω ότι αυτό απαντάει την ερώτησή σας. Θα σας πω ότι το γεγονός ότι λαμβάνονται μέτρα είναι θετικό και μάλιστα μπορώ να κάνω και μια σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί και εγώ σήμερα μετέφραζα τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν σήμερα και τα υγειονομικά και τα οικονομικά και τα έστειλα σε άλλες χώρες της που συμμετέχουν με τη Eurocommerce, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να μπορέσει μια χώρα να ανταλλάξει, αν θέλετε, προτάσεις και να δει πώς μπορεί να βοηθηθεί η επιχειρηματικότητα. Πράγματι, εγώ θα σας πω ότι είμαστε πολύ πιο μπροστά, ίσως ένα βήμα πιο μπροστά από πολλές άλλες χώρες ως προς τα μέτρα στήριξης. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν υπάρχουν τα μέτρα. Είμαστε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είμαστε σε μια κατάσταση ανωτέρας βίας και ό,τι μέτρα και να πάρει κανείς όταν κλείνει την επιχείρησή του, δεν μπορεί κανένα μέτρο να βοηθήσει. Η μόνη βοήθεια είναι να είναι ανοιχτή η επιχείρηση, να λειτουργεί και όπως είπατε και εσείς, να ενισχυθεί η κατανάλωση για να μπορεί να κάνει ένα τζίρο, να πληρώνει τους εργαζόμενούς του, να καλύπτει τις υποχρεώσεις του και να ζει την οικογένειά του αξιοπρεπώς. Από τη στιγμή που αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή για πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, νομίζω ότι είναι αυτονόητο να υπάρχουν δυσαρεστημένοι και πολλοί που παραπονιούνται ότι τα μέτρα δεν έχουν φτάσει σε αυτούς. Ή πολλοί λένε ότι δεν έχουν έρθει αρκετά γρήγορα. Κάποιοι λένε ότι αν είχαν έρθει πιο γρήγορα οι ενισχύσεις, μπορεί πολλές επιχειρήσεις να ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει από εδώ και πέρα ο μέσος Έλληνας επιχειρηματίας, ο Έλληνας μικρομεσαίος, που είναι η ραχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που από τη μία πλευρά δεν έχει πρόσβαση σε ρευστότητα, τώρα κάτι γίνεται με την επιστρεπτέα προκαταβολή, οι τράπεζες όμως δεν δανείζουν εύκολα, και από την άλλη πλευρά έχει πολύ μειωμένη κατανάλωση, πολύ μικρότερο κύκλο εργασιών. Κάποιοι λένε ότι η απάντηση
της κυβέρνησης σε αυτό ήταν η κατάθεση του νομοσχεδίου με τον πτωχευτικό κώδικα. Ναι, να ξεκινήσουμε από το πρώτο να σας πω ότι από τα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία σαφέστατα το πιο επιτυχημένο ήταν η επιστρεπτέα προκαταβολή. Καλώς ανακοινώθηκαν άλλοι δύο κύκλοι επιστρεπτέας προκαταβολής και μάλιστα εγώ θα έλεγα με προτεραιότητα σε επιχειρήσεις που κλείνουν από τις 3 Νοεμβρίου και μετά και μετά σε όλους τους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα να εκταμιευθούν περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι τέλος του χρόνου και μέχρι τώρα έχουν δοθεί τα 7,9 δις. Καλό είναι λοιπόν να επισπευθούν, όπως είπατε πολύ σωστά, αυτά τα 3-4 εκατομμύρια που είναι ακόμα δισεκατομμύρια, συγγνώμη, που είναι διαθέσιμα μέχρι τέλος του χρόνου οπωσδήποτε στις επιχειρήσεις. Αναφορικά με το πτωχευτικό νόμο, τον οποίο θίξατε και θεωρώ ότι κανένας πτωχευτικός νόμος δεν μπορεί να είναι ούτε ευχάριστος στη συζήτηση, ούτε να έχει κάποιο θετικό σημείο. Καλά, είναι πτωχευτικός, δεν είναι νόμος πλουτισμού, αλλά το θέμα είναι ότι και πτωχευτικός που είναι, εδώ φαίνεται ότι θα οδηγηθεί πολλοί κόσμος σε πτώχευση, ακόμα και με σχετικά λίγα χρέη. Θα σας πω το εξής. Τα χρέη ξέρετε πολύ καλά ότι είναι λογιστικά. Δηλαδή είναι μια λογιστική εγγραφή τα 234 δισεκατομμύρια του ιδιωτικού χρέους. 92 δισεκατομμύρια τα κόκκινα δάνεια που είναι το 39%. 106 δις είναι στην εφορία που είναι το 45%. Και 36 δις στα ταμεία, τα ασφαλιστικά που είναι το 15-16%. Και αυτά είναι τα οποία μπορούμε να πούμε στους τηλεθεατές. Αυτά είναι τα οποία έχουμε στοιχεία και μπορούμε να μετρήσουμε. Γιατί το ιδιωτικό χρέος είναι πολύ ευρύτερος χώρος που δεν μπορούμε να έχουμε στοιχεία συχνά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρώτα απ' όλα, εγώ να προσθέσω άλλη μια πολύ μεγάλη κατηγορία. Τι μπορεί να χρωστάει κανένας στους προμηθευτές του, τι μπορεί να χρωστάει στην αγορά, τι επιταγές μπορεί να έχει εκδώσει μεταχρονολογημένες. Αυτά δεν προστίθενται στα 234 δις. Οπότε καταλαβαίνουμε, ας μην επεκταθούμε σε άλλους τομείς, γιατί ήδη αυτοί οι τρεις φτάνουν για να καταλάβουμε ότι αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν για πάρα πολλά χρόνια για να μπορούν να αποπληρωθούν. Εγώ από τον πτωχευτικό νόμο θα ήθελα να κρατήσω το ένα σκέλος της δεύτερης ευκαιρίας που είναι γενναίες ρυθμίσεις των 240 δόσεων. Είναι αποδεδειγμένο και μάλιστα και οι τράπεζες συνηγορούν σε αυτό ότι αν αποπληρωθούν οι τράπεζες για τα δάνειά τους σε 20 χρόνια θα πάρουν περισσότερα χρήματα από ότι να ρευστοποιηθεί η περιουσία του οφειλέτη και να πάρουν ό,τι απομείνει. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι από τον πτωχευτικό νόμο θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος και προσοχή στο σκέλος των ρυθμίσεων, των εξοδικαστικών ρυθμίσεων, να είναι πιο ελαστικές, να είναι πιο ευέλικτες, μακροχρόνιες, ώστε να μην επιλέξει κάποιος την πτώχευση. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα τη ζυγαριά να είναι από τη μεριά των ρυθμίσεων και όχι των πτωχεύσεων. Ακριβώς όπως τα λέτε, κύριε Κορκίδη. Και γιατί δημιουργεί, ξέρετε, μια πτώχευση μπορεί κάποιος να τους απεγκλωβίζει. Έτσι, γιατί κάθε μέρα που περνάει μπορεί κάτι να χρεώνει όλο και περισσότερο. Αλλά ξέρετε τι τσουνάμι δημιουργεί στην αγορά και στους υπόλοιπους. Οι θέσεις εργασίας που θα χαθούν από κάθε επιχείρηση που θα πτωχεύσει, εσείς τα ξέρετε χίλιες φορές περισσότερο και καλύτερα από μένα, τι είναι η αγορά, συγκοινωνούν τα δοχεία. Έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό πάντα λέμε στις προτάσεις μας ότι στήριξη της απασχόλησης και στήριξη επιχειρηματικότητας. Το ένα ελοτροφοδοτεί το άλλο, είναι συγκοινωνούν τα δοχεία και νομίζω όποιος αυτό το παραβλέπει και κοιτάει μόνο την επιχείρηση, που και εγώ επιχειρηματίας είμαι 40 χρόνια, νομίζω ότι κάτι δεν βλέπει καλά ή βλέπει με παροπίδες. Νομίζω ότι η απασχόληση είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να έχουμε έκρηξη της ανεργίας, πρέπει να στηριχθεί η απασχόληση. Αυτά τα 2,7 δις του ΣΟΥΡ πρέπει να έρθουν το συντομότερο δυνατό. Βλέπετε ότι και το Ταμείο Ανάκαμψης από αναβολή σε αναβολή. Μέχρι πρότινος υπήρχαν ενστάσεις με κίνδυνο να καθυστερήσει η εκταμείευση του 10% των 5,5 περίπου δισεκατομμυρίων μετά το πρώτο εξάμηνο. Όλοι ελπίζουμε να δούμε περισσότερη στήριξη, ειδικά στο θέμα της απασχόλησης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο πάρα πολύ για τη σύνδεση. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι βρισκόμαστε πρών των θυρών μιας διπλής αλλεπάλληλης ύφεσης. Και πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα ή αυτά τα μέτρα που έχει αποφασίσει να τα ενεργοποιήσει το συντομότερο για να μπορεί να βοηθηθεί και η ελληνική οικονομία αντίστοιχα. Κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Και εγώ, κύριε Μαραβελίδη. Καλό βράδυ, να είστε καλά και καλό μήνα για αύριο.